Πάμε λίγο να δούμε κάποια ποσοστά που έχουν να κάνουν με την ανεργία πανελλαδικά. Θα εστιάσουμε στην Κρήτη βέβαια με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Τι έχουμε, λοιπόν, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο 11,2 υποχώρησε η ανεργία τον Απρίλιο. Υποχώρησε η ανεργία τον Απρίλιο. Θέλω λίγο, με βάση αυτό το δεδομένο, αυτό το στοιχείο, το οποίο δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ελστάτ, να πάμε στον κύριο Στέλιο Βοριά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, να μας πει πώς είναι τα πράγματα στην Κρήτη και τον Απρίλιο και τον Μάιο σήμερα. Πρωτομηνιά, την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι κύριε Παναγιωτόπουλε και εσάς τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για πείτε μας το κομμάτι της ανεργίας. Πού κινούμαστε σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου? Κοιτάξτε, εμείς κινούμαστε σε διαφορετική κατεύθυνση. Οφείλω να ομολογήσω ότι εμείς θα αφισβητούμε αυτά τα ποσοστά. Ο λόγος το έχουμε ξαναεξηγήσει και μάλιστα ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτά τα ποσοστά. Όταν ο ΑΕΔ δεν διασταυρώνει τυχόν απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων με το εργάνι, δηλαδή ένας μακροχρόνιας άνεργος, αν πιάσει δουλειά, μπορεί κάλλιστα να ανανεώνει την κάρτα του ανεργίας χωρίς ο ΑΕΔ να αντιλαμβάνεται ότι έχει πιάσει εργασία. Μόνο οι 420 και πλέον νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό μπορούν κάλλιστα ηλεκτρονικά να ανανεώνουν παράλληλα την κάρτα ανεργίας τους στην Ελλάδα, μήπως και βγει κάποιο πρόγραμμα που θα τους οδηγήσει στην επιστροφή τους, ενώ εργάζονται κανονικά στο εξωτερικό. Επίσης, η μαύρη εργασία ανθίζει και θα έλεγα εσκεμμένα δεν καταπολεμείται, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους βρίσκοντας και προσπαθώντας να ζήσουν μέσα από αυτούς τους πενιχρούς μισθούς που υπάρχουν, να εργάζονται μαύρα όμως, μη τυχόν και παίρνουν κάποιες ευνοϊκούς όρους από τον ΟΑΕΡ. Εγώ θέλω να πω κάτι το απλό, να μας ακούσουν οι τηλεθεατές. Όταν υπάρχει ο πρωτογενής τομέα που έχουμε ανάγκη δεκάδες χιλιάδες εργατικά χέρια. Ξενοδοχειακός κλάδος. Όταν υπάρχει ο τουρισμός που ξέρουμε, ο τουριστικός κλάδος που δεν είναι μόνο ξενοδοχειακός, είναι και ο επισιτισμός που ζητάνε επίσης χιλιάδες εργατικά χέρια. Όταν τώρα ο κατασκευαστικός κλάδος που στα μεγάλα δημόσια έργα θα έχουμε πρόβλημα στελέχωσης. Πιστεύει κανείς ότι η ανεργία στην Κρήτη είτε γενικότερα στην Ελλάδα είναι πάνω από 11%. Πολύ φοβάμαι ότι είναι σκοπιμότητα να κρατηθεί κάτω από το 10% έτσι ώστε να μην πάνε οι τριετίες στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ο μνημονιακός νόμος από το 2012 που ορίζει ότι αν δεν πέσει κάτω από το 10% οι τριετίες παραμένουν παγωμένες. Σωστό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δικαιολογημένος ο προβληματισμός που έχουμε και θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο πρόβλημα και να σταθεί και στο πρόβλημα που έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Εκεί να καταλάβει και ο κόσμος ότι το επίδομα πολυετίας είναι το μεγαλύτερο μετά το βασικό μισθό που παίρνει ένα εργαζόμενος στην εργασία του, που μπορεί να φτάσει και πάνω από 350 ευρώ. Άρα καταλαβαίνει ανάλογα με τα χρόνια που έχει κάνει στον εργοδότη του. Άρα λοιπόν αφισβητούμε αυτά τα ποσοστά και καλά θα κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά που λέμε να τα διερευνήσει. Μάλιστα. Η κυβέρνηση που θα προκύψει φυσικά από τις εκλογές τις επόμενες, γιατί τώρα υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αναφορικά τώρα με το φαινόμενο της υποστελέχωσης σε τομείς, σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τομέας από τη μία και ο ξενοδοχειακός κλάδος από την άλλη. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχουμε καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Όταν εμείς κάναμε, γιατί ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλο, το Εργατικό Κέντρο δεν κάνει στήρο συνδικαλισμό. Εμείς θεωρούμε ότι οφείλουμε να προτείνουμε. Είχαμε προτάσεις να ερχόταν κόσμος από τη Βόρεια Μακεδονία που ήθελε να έρθει, αρκεί να έχει βγει ένα πρόγραμμα που σαν αντίστοιχο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Όπου εκεί πέρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα ένας άνεργος τον στέλνουμε για διακοπές, γιατί να μην το στείλουμε να πάει να δουλέψει όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 80, όπου επιδοτούταν η μετακίνηση ένας βάουτσερ διαμονής. Θα μπορούσαν να έρθουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, που υπάρχουν εργατικά χέρια στον πρωτογενή τομέα που θέλουν να κατέβουν να δουλέψουν, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που συμφώνησε
και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε πει εδώ πέρα τοπικά, είχε δηλώσει ότι θα το χρηματοδοτήσει, αλλά ουδέποτε έγινε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν λύσεις, αλλά και σε αυτά δεν βλέπουμε συμμάχους πολλές φορές στα Υπουργεία και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν θέλουν να πέσει η ανεργία. Εμείς έχουμε προτάσεις και για τον τουρισμό που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα διατεθούν στα υπόλοιπα 4 χρόνια πάνω από 1 δισεκατομμύριο υποχρεωτικά, 300 εκατομμύρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Όταν συναντήθηκα λοιπόν με τον κύριο Χατζηδάκη, του ζήτησα σε όλη την επικράτεια της χώρας φέτος να γίνουν σεμινάρια που είναι και επιδοτούμενα, είναι σε ανέργους και που θα αφορούν τον τουρισμό. Τον τουρισμό. Και επέμενε πράσινη ενέργεια, ψηφιακές δεξιότητες. Όταν σε μια εποχή που γυρνάμε στο Λιγνίτη, επέμενε γιατί πολύ προφανώς το είχε δρομολογήσει, το είχε συμφωνήσει κατά αυτόν τον τρόπο και πιστέψε με και αναρωτιέμαι κι εγώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι πάει και αλλού το μυαλό μας πολλές φορές δικαιολογημένα όταν λέμε ότι μόλις τελειώσουν αυτά τα σεμινάρια τα οποία θα είναι ύψους 1.000 ευρώ θα παίρνει ο κάθε άνεργος. Είναι και ένα εισόδημα για έναν άνεργο που ζει στη Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, στην Καστοριά. Θα είναι έτοιμος να στελεχώσει όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, δηλαδή θα υπάρχουν εργασίες, ενώ με την πράσινη ενέργεια προς το παρόν πάλι θα γυρνάνε στο ταμείο. Απλά βλέπουμε ότι γυρίζουν την πλάτη. Αυτές τις πολιτικές. Και άνεργοι νέοι της Κρήτης σε δουλειές σε ξενοδοχεία, κύριε Βοριά. Φυσικά, όσο δεν διορθώνονται οι εργασιακές σχέσεις, θα φεύγει, θα αιμορραγεί αυτός ο κλάδος και θα πρέπει να το καταλάβουν και οι επαγγελματίες του κλάδου. Δηλαδή, όταν δεν εφαρμόζεται η τοπική συλλογική σύμβαση που είναι υποχρεωτική, όταν δεν πληρώνονται τα ρεπό, όταν δεν πληρώνονται υπερορίες, υπάρχει εντατικοποίηση. Ποιος θα πάει να δουλέψει σε αυτόν τον κλάδο όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση? Φυσικά δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες το ίδιο. Οι περισσότεροι σέβονται το προσωπικό τους, πληρώνουν τη συμβάση με βάση τη σύμβαση και γι' αυτό δεν έχουν και πρόβλημα προσωπικού, να σας πληροφορήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί να αναρωτηθούμε γιατί φεύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Προφανώς φεύγουν. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες, όπως φεύγανε υπόψη και κλείνω και στην περίοδο. Με τον ιό, με τους υγειονομικούς λόγους, γιατί ήταν τότε μικρή η περίοδο της τουριστικής και πήγαν στον κατασκευαστικό, ακόμη και διανομή. Ποιος κλάδος έχει πάρει τα πάνω του, Πρόεδρε, επειδή γνωρίζετε στον ιδιωτικό τομέα αυτό το διάστημα, πέρα από τον τουρισμό και την εστίαση, τι φαίνεται ότι ανεβαίνει προς τα πάνω? Ραγδαία αύξηση έχει ο κατασκευαστικός κλάδος. Η οικοδομή. Επίσης ένας κλάδος που την ερχόμενη περίοδο, όχι μόνο η οικοδομή, αλλά και τα μεγάλα δημόσια έργα που έρχονται. Θα απασχολήσουν χιλιάδες κόσμο και όπως καταλαβαίνουμε θα πρέπει να ξεπεράσουμε εμπόδια όπως η καθυστέρηση της έκδοσης αδειών των χειριστών. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και το έχουμε θέσει και στην περιφέρεια έτσι ώστε να προχωρήσει. Είναι και υποστελέχωση από πίσω. Και αλλά και εκεί βλέπετε άλλη μορφή. Κολυσιεργία σε καθυστέρηση. Όταν φεύγουν οι συμβασιούχοι που στελεχώνανε το μηχανολογικό της περιφέρειας και αυτή τη στιγμή το μηχανολογικό έχει γονατίσει. Με το μηχανολογικό θα προχωρήσετε σε κάποια παρέμβαση? Είναι έντονο το πρόβλημα. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Ήδη μιλάμε και με συμβασιούχους εκεί πέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε αφήσει το θέμα και χθες ήμουνα στο Λασίθι και πετύχαμε μια νέα απόφαση. Πρώτη φορά τα ανακοινώνουμε και για 9 ακόμη άτομα τα οποία ήταν στην καθαριότητα των γραφείων του Δήμου Ηρακλείου, όπως και με τους 86 που ήταν στην καθαριότητα του Δήμου, στην καθαριότητα, στα απορριμματοφόρα, στους οδοκαθαριστές και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η πόλη μας είναι καθαρή και δεν έχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν. Και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόεδρε. Άρα λοιπόν είναι μεγάλα τα προβλήματα μπροστά, το καταλαβαίνετε, αλλά είμαστε εδώ πέρα και τα παλεύουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.